Στο ανάπτυξη τη κυρία Άννα Καραμάνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η οποία είναι πρώην Ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών. Έχει πάρει διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες και στη δημόσια διοίκηση. Φεμινίστρια, ακτιβίστρια, έτσι δεν είναι, αγωνίστρια σε διάφορα θέματα. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκλέχθηκε στο Προεδρείο της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Έχει πάρει βραβείο επεκτσή για τη συμβολή της στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη συνδικαλιστική και φεμινιστική δράση, αλλά είναι και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ισότητα των φύλων. Μεγάλη δράση. Και μας έρχεται εδώ για την Ευρώπη και τα δικαιώματα των γυναικών, τον εξευρωπαϊσμό σε Ελλάδα και Τουρκία, μια συγκριτική ανάλυση από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Γράψατε το βιβλίο αυτό, λοιπόν, το οποίο προφανώς πρόκειται για μια πενταετή έρευνα. Θα θέλετε να μας πείτε έτσι, τι σας όθησε να αρχίσετε και να την καταγράψετε την έρευνα? Ναι, υπήρξε πολύ ισχυρό κίνητρο για μένα η επιθυμία μου να μοιραστώ την πολύχρονη εμπειρία και τη δράση μου που είχα στο συνδικαλιστικό κίνημα και στο φεμινιστικό κίνημα, αλλά και στην πολιτική. Επίσης, θέλησα να ερευνήσω την επίδραση που είχε η Ευρώπη στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δύο χώρες που ανήκουν στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήθελα να ερευνήσω την επίδραση στην εξέλιξη των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Και πράγματι διαπίστωσα ότι αυτή η επίδραση ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τι μηνύματα λαμβάνουν οι αναγνώσεις του βιβλίου, το καταλαβαίνουν διαβάζοντάς το? Ναι, η γλώσσα είναι απλή, νεοελληνική και το βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα, παρόλο που είναι 700 σελίδες. Αναφέρεται στα τελευταία 200 χρόνια, στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και στους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος για την κατάκτηση ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν η επόμενη ερώτηση, αν βοήθησε η Ευρώπη. Ήταν πολύ μεγάλη. Οι ευρωπαϊκές αξίες, ουσιαστικά το φεμινιστικό κίνημα στηρίχθηκε στις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Το βιβλίο μου έχει την ιστορία των τελευταίων 200 χρόνων και των μεγάλων ιστορικών γεγονότων στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Στα ιστορικά δηλαδή γεγονότα αναφέρεται, που εμπλέκονται με τους αγώνες και την εξέλιξη της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των γυναικών. Στο βιβλίο, εκτός από την κατάθεση της έρευνας, υπάρχουν και δικές σας προσωπικές εμπειρίες που κατατίθενται? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια δική μου μακρόχρονη εμπειρία και από το συνδικαλιστικό κίνημα και από τους αγώνες των γυναικών, των γυναικείων οργανώσεων και από τη συμμετοχή μου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής ως εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά κυρίως από τη θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την οκταετή περίπου θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπηρέτησα όχι μόνο ως μέλος του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Ομάδας, αλλά και ως πρόεδρος, εκλεγμένη πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Mm-hmm. Αυτές οι θέσεις μου έδωσαν την ευκαιρία πραγματικά να δράσω και να εργαστώ για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πείτε μας μερικά λόγια για την ισότητα συγκριτικά με την Ελλάδα και την Τουρκία, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας. Ποιες είναι οι διαφορές στο θέμα αυτό ανάμεσα στις δύο χώρες? Κοιτάξτε, πραγματικά ενώ γνωρίζουμε πολλά για τα θέματα υψηλής πολιτικής, για τα γεωπολιτικά θέματα, δεν γνωρίζουμε πολλά για τι συνέβη στην Τουρκία μετά την απελευθέρωση Ελλάδος από τον Οθωμανικό ζυγό. Κατά περίεργο τρόπο και η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν φιλοευρωπαϊκή πολιτική, είχαν ευρωπαϊκό προσανατολισμό ήδη από το 19ο αιώνα. Και αν μελετήσουμε την ιστορία, το βιβλίο μου αναφέρεται σε αυτά, θα δούμε πολλές παράλληλες πορείες. Δηλαδή την ίδια ώρα που ξεκινούσε το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, στα μέσα του 19ου αιώνα, ακριβώς την ίδια εποχή ξεκινούσε και το φεμινιστικό κίνημα στην Τουρκία. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Κεμάλ Ατατούρκ όταν το 1923 ίδρυσε το τουρκικό κράτος, αυτά που έκανε υπέρ των γυναικών και που ήταν πρωτοποριακά για εκείνη την εποχή, είχαν προετοιμαστεί από τις φεμινίστριες του 19ου αιώνα, τις Οθωμανίδες. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα. Το βιβλίο μου αναφέρεται στους αγώνες των γυναικών στις αρχές του
20ου αιώνα για πολιτικά δικαιώματα, τις αγορεύσεις, τις σχετικές αγορεύσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, τις πιέσεις που δεχόταν από βουλευτές οι οποίοι λένε τα μοίρια όσα εναντίον των γυναικών για να μην αποκτήσουν ποτέ οι γυναίκες το δικαίωμα στην πολιτική. Το δικαίωμα στην πολιτική προέκυψε όταν οι γυναίκες κατέκτησαν επιτέλους, μετά από πολλούς αγώνες, το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία. Το 19ο αιώνα δεν έστελναν τις γυναίκες, τα κορίτσια στο σχολείο. Χτίζονταν σχολεία μόνο για άντρες, μόνο για τα αγόρια. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη κατάκτηση, πρώτη κατάκτηση, το δικαίωμα στη μόρφωση, μετά το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και το δικαίωμα μετά στην πολιτική. Έτσι, σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα δικαιώματα, τα οποία προετοίμασαν και για τα οποία αγωνίστηκαν μερικές, όχι πολλές, πρωτοπόρες γυναίκες. Mm. Διότι πρέπει να πούμε ότι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ελλάδα υπήρξε ένα μαζικό φεμινιστικό κίνημα. Υπήρξαν κάποιες εξέχουσες προσωπικότητες, μορφωμένες γυναίκες, οι οποίες βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν υπέρ όλων των υπολείπων δικαιώματα και δικαιοσύνη των φίλων. Η Εκκλησία έχει παίξει κάποιο καλό ρόλο υπέρ των δικαιωμάτων αυτών των γυναικών, υπέρ του να είναι ίση η γυναίκα με τον άντρα σε όλα αυτά τα πλαίσια και σε όλα αυτά τα οποία διεκδικεί. Λυπάμαι πάρα πολύ να πω ότι η Εκκλησία, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και το Ισλάμ στην Τουρκία, ουδέποτε υποστήριξαν τις διεκδικήσεις των γυναικών για δικαιοσύνη των φίλων και ισότητα δικαιωμάτων. Αντιθέτως, η Εκκλησία πολλές φορές παρενέβαλε εμπόδια στο να αναγνωριστούν δικαιώματα στις γυναίκες και γνωρίζουμε και σήμερα ότι η Εκκλησία είναι ο μόνος θεσμός ο οποίος δεν λειτουργεί δημοκρατικά και δεν αναγνωρίζει την αξία της ισότητας των φίλων. Δηλαδή, αντιμετωπίζει διαφορετικά τον αρσενικό άνθρωπο από το θηλυκό άνθρωπο. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις διακρίσεις. Δεν επιτρέπεται η ιεροσύνη των γυναικών στην Εκκλησία και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, ενώ άλλες χριστιανικές εκκλησίες έχουν αναγνωρίσει την ισότητα και έχουμε γυναίκες ιερείς και αρχιεπισκόπους. Και επίσης υπάρχει και αυτό το απαράδεκτο, σκανδαλώδες θα έλεγα, καθεστώς με το Άγιον Όρος, όπου επιτρέπεται μόνο στους άνδρες να το επισκέπτονται και δεν επιτρέπεται στις γυναίκες. Αυτό δείχνει μια παροχημένη αντίληψη, αντιλήψεις που έχουν ξεπεραστεί οριστικώς και αμετακλήτως. Και νομίζω ότι η Εκκλησία θα πρέπει να υλοποιήσει τη χριστιανική επιταγή της ισότητας των φίλων και της ισότητας των ανθρώπων. Διότι η χριστιανική θρησκεία πρώτη διακήρυξε την ισότητα, η οποία ωστόσο δεν τηρείται στις ημέρες μας. Και αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα των γυναικών και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν σήμερα πολύ προοδευτικοί θεολόγοι, άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα, οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το αίτημα, να εξυγχρονιστεί δηλαδή η Εκκλησία, να ακολουθήσει την κοινωνική εξέλιξη και να αναγνωρίσει ίσα δικαιώματα στις γυναίκες. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Από την εντελεχή εξέταση, είναι το νούμερο 11 μας. Είναι τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα, λοιπόν. Από την εντελεχή εξέταση και ανάλυση των δύο εθνικών περιπτώσεων, συμπεραίνουμε ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί ουσιαστική έμφυλη ισότητα χωρίς κριτική και αλλαγές στα πολιτικά και κοινωνικά θεμέλια των διακρίσεων και των ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών. Χωρίς αλλαγές εξίσου στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα, χωρίς ανθρωπιστική παιδεία, χωρίς αλλαγές στο κράτος, χωρίς εξάλληψη πρακτικών που επί αιώνες κράτησαν τις γυναίκες σε κατάσταση υποτέλειας, χωρίς καταπολέμηση του αναορθολογισμού αλλά και του παραλογισμού των παροχημένων πατριαρχικών αφηγήσεων και των εθνικών μύθων. Γι' αυτό χρειάζεται να ξαναερμηνεύσουμε και να επαναδιατυπώσουμε τους εθνικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς μύθους μέσα από έναν νυφάλιο διάλογο του παρόντος με το παρελθόν, με βάση την ιστορική εξέλιξη των ιδεών, της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης. Τονίζω την ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής από το φεμινιστικό κίνημα που θα μεταθέτει την εστίαση από τις αδυναμίες των γυναικών στις δυνάμεις των γυναικών και την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν την πολιτική δύναμη που διαθέτουν για να ηγηθούν του αγώνα για τη δημιουργία ενός καλύτερου, φιλιρηνικότερου και δικαιότερου κόσμου. Να επιτύχουμε εκεί όπου απέτυχαν οι άντρες. Νομίζω ότι αυτό είναι
καλό μήνυμα για όλες τις γυναίκες. Πράγματι. Η δική σας συμβουλή για τις γυναίκες, λοιπόν, και κλείνουμε. Ποια είναι? Είναι όλο αυτό? Ναι, χρειάζεται και οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουν ότι έχει κατακτηθεί πλέον η ισότητα των φύλων και να μην ανέχονται καταστάσεις που τους αδικούν. Δηλαδή, να μην ανέχονται ενέργειες υποτίμησης και βίας εις βάρος τους. Έχουμε διαπιστώσει τελευταία ότι με άλοθη τη βία έχει αυξηθεί η βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Χρειάζεται λοιπόν κινητοποίηση των γυναικών. Προσωπικά πιστεύω ότι όσες περισσότερες γυναίκες εκλεγούν στα όργανα που διαμορφώνουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις, τόσο καλύτερη θα είναι η κοινωνία που μπορεί να διαμορφωθεί, μελλοντικά. Δηλαδή, η θεωρία μου είναι ότι αν διασφαλίζαμε μία ισορροπία των φύλων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην πολιτική, στα κέντρα εξουσίας γενικότερα, ο κόσμος που θα προέκυπτε και η κοινωνία που θα προέκυπτε θα ήταν δικαιότερη και φιλειρηνικότερη. Ακριβώς αυτό, που διαβάσατε προηγουμένως στο τελικό συμπέρασμά μου. Ήταν η κυρία Άννα Καραμάνου με την Ευρώπη και τα δικαιώματα των γυναικών της Εκκλησίας Παπαζής. Σας ευχαριστούμε πολύ.